Περιφερειακό για πρώτη φορά φέτος. Ευελπιστούμε να είναι όλοι εκεί. Τώρα, να σας πούμε το πρόγραμμα. 28 Ιουλίου, 4.30 ώρα το απόγευμα, θα είμαστε εκεί στον εκκλησιασμό. Θα ακολουθήσει αρτοκλασία. Έχουμε επόμενη φάση, θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια, κάναμε ένα μαρμάρινο μνημείο στον μεγάλο εθνικό ήρωα τον Κατσαντώνη, τον Αντώνη Μακρυγιάννη. Ακολουθεί το δρόμενο που θα το δέσουμε με το μνημείο που κάναμε, τα βαφτίσια και τα πρώτα φτερουγίσματα του Κατσαντώνη. Ευελπιστούμε να έχει πολύ κόσμο για να δουν όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που θα δημιουργήσουμε και θα φτιάξουμε εκεί πάνω. Ακολουθούν οι ομιλίες, τα χορευτικά των συλλόγων και ολονύχτιο γλέντι μέχρι το πρωί της Κυριακής. Γνωστοί είστε για τα γλέντια σας, αλλά ο κύριος Μπίτηλης, έτσι που είναι και των δημοσίων σχέσεων, να μας πει λίγο περισσότερα για αυτά τα δρόμενα που έχετε, για αυτά που θα δούμε το επόμενο διάστημα. Το δρόμενο, αν το πούμε τώρα, πρέπει να είναι έκπληξη. Θα πρέπει να είναι έκπληξη, όμως να μπούμε λίγο στο νόημα. Θα έχει να κάνει με τη ζωή του Κατσαντώνη τα πρώτα του χρόνια. Τα παιδικά του χρόνια στο Τσελιγκάτο, πώς γνωρίστηκε με τον ονό του καπετάν δίπλα. Και μετά, ας πούμε, οι επόμενες σκηνές έχουν να κάνουν με τη μεγαλύτερη ηλικία του Κατσαντώνη, πώς αποφάσισε και τα λοιπά να φύγει από το Τσελιγκάτο, τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε εκεί επί τόπου. Ναι. Εσείς μετέχετε σε αυτά τα δρόμενα, έτσι, το Προεδρείο, κύριε Πιστόλα, εσάς φαντάζομαι ότι θα σας δώσαν κάποιο ρόλο. Αρκετοί μετέχουμε, 2-3 δεν θα μετέχουν, οι υπόλοιποι, γι' αυτό ζητάμε περισσότερη συμμετοχή. Συμμετοχή, περισσότερη συμμετοχή από όλους και όλες. Ο κύριος Πιστόλας θα κάνει τον παπά. Μάλιστα, είδατε. Μας το κρύβει. Σαν να το ήξερα. Ναι, είναι η έκπληξη. Η έκπληξη. Θα φορέσει το γέννη του Ράσο και θα κάνει τον παπά βαφτίσει τον Κατσαντώνη.